Πέπα τα γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Τα Χριστούγεννα της Πέπα. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Η Πέπα και ο Τζόρτζ πηγαίνουν να στείλουν τα γράμματά τους στον Άγιο Βασίλη. Και αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο κούτι? Όλα τα παιδιά θα στείλουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Και τι έχετε ζητήσει εσείς από τον Άγιο Βασίλη? Ένα πατίνι. Ένα διαστημόπλοιο παιχνίδι. Μια μικρή κιθάρα. Ένα ποντίκι παιχνίδι. Ένα σκηνάκι. Μια τραμπέτα. Ρακέτα με μπαλάκι. Ο Τζόρτζ ζήτησε ένα τρένο παιχνίδι. Κι εγώ θα ήθελα ένα γιογιό. Είναι ο κύριος Ζεύρας, ο ταχυδρόμος. Ω, Θεέ μου, πολλή αλληλογραφία σήμερα. Είναι όλα τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα λάβει ο Άγιος Βασίλης. Ζει στο Βόρειο Πόλο. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Λοιπόν, αν είναι να πάω στο Βόρειο Πόλο, σήμερα δεν έχω χρόνο για κουβέντα, έτσι. Γεια! Γεια σας! Πέπα, Τζόρτζ, πάμε να πάρουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ζήτω! Είστε όλοι έτοιμοι? Ναι, Πέπα Γουρουνάκη. Τότε φύγαμε! Αυτό είναι το κατάστημα δέντρων της Δεσποινίδας Κουνέλη. Γεια σας, Δεσποινή Κουνέλη. Γεια σας. Θα θέλαμε να αγοράσουμε ένα δέντρο. Τι ακριβώς ψάχνετε? Παρακαλώ μη μου πείτε ότι θέλετε μιλιά ή κερασιά. Δεν τα έχω αυτά. Θέλουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τέτοια έχω εκατοντάδες. Αυτά είναι τα πιο μικρά. Ψάχνουμε για κάτι μεγαλύτερο. Αυτά είναι μεσαίου μεγέθους. Πάλι δεν είναι αρκετά μεγάλο. Είσαι σίγουρος, μπαμπαγουρουνάκι? Εμένα μου φαίνονται υπέροχα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δέντρο μας. Τέλειο. Πολύ ωραία. Θα πω στον κύριο Ταύρο να το πάει στο αμάξι σας. Κύριε Ταύρε! Γεια σε όλους. Πολύ μεγάλο δέντρο. Έχετε μεγάλο αμάξι? Ναι. Λοιπόν, πού είναι το αμάξι? Αυτό είναι. Το αμάξι μας είναι κάπως μικρό, σωστά? Ο μπαμπάς θα πρέπει να διαλέξει μικρότερο δέντρο. Μα δεν χρειάζεται, θα το κουβαλήσω εγώ. Πόσο βαρύ θα είναι? Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε αργότερα. Γεια σας. Γεια. Ο μπαμπάς λείπει ώρες. Ελπίζω το δέντρο μας να είναι εντάξει. Τι ήχος είναι αυτός? Είναι ο μπαμπάς με το δέντρο μας. Ζήτω. Μπαμπά, ήταν βαρύ το δέντρο? Ήτανε λίγο βαρύ, ναι. Ελπίζω το δέντρο να χωρέσει στο σπίτι. Μην ανησυχείς. Θα το κάνω εγώ να χωρέσει. Είναι υπέροχο δέντρο. Ευχαριστούμε που το κουβάλισες τόσο δρόμο, μπαμπαγουρουνάκι. Δεν έκανα τίποτα. Ας το στολίσουμε τώρα. Η Πέπα βάζει τις γυλάντες στο δέντρο. Είναι πολύ λαμπερή. Ο Τζόρτζ κρεμάει τις μπάλες. Η μαμαγουρουνίτσα φτιάχνει τα λαμπάκια. Και ο μπαμπάς γουρουνάκης βάζει το αστέρι ψηλά στην κορυφή του δέντρου. Έτοιμο! Το αστράκι στο δέντρακι κάνει twinkle, 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 twinkle. Τι όμορφο τραγουδάκι! Κι όλα τα γουρουνάκια τα Χριστούγεννα κάνουν oink, 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 oink. Υπέροχο, Πέπα. Τώρα είναι ώρα να... Περίμενε, έχει κι άλλο! Οινκ, 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 οινκ. Γλυκό αστράκι στο δέντρακι. Μάλλον ήταν αρκετό το τραγούδι. Ξέρετε τι μέρα είναι αύριο? Ανημέρα Χριστούγεννα! Και λίγο κολατσιό για τον Άγιο Βασίλη. Παπά, γιατί ο Άγιος Βασίλης κατεβαίνει από την καμινάδα? Γιατί δεν μπαίνει από την μπροστινή πόρτα?
Καλή ερώτηση, Πέπα. Αν τον δεις λοιπόν, πρέπει να τον ρωτήσεις. Όμως ο Άγιος Βασίλης δεν θα έρθει αν δεν κοιμόσαστε στα κρεβάτια σας. Εμπρός με τον... Ελπίζω ο κύριος Ζεύρας να έδωσε τα γραμματά μας στον Άγιο Βασίλη. Είμαι σίγουρη πως τα έδωσε. Ο Ντάνι ήθελε διαστημόπλιο, η Σούζη ένα πατίνι, ο Πέντρο μια κιθάρα. Θυμάσαι όλα όσα ζήτησαν οι φίλοι σου. Και βέβαια θυμάμαι, μπαμπά. Είναι πολύ σημαντικό. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Όνειρα γλυκά. Τζόρτζ! Ας μείνουμε ξύπνοι όλη νύχτα για να δούμε τον Άγιο Βασίλη. Ο Τζόρτζ κοιμήθηκε. Εγώ πάντως θα μείνω εντελώς ξύπνια όλη νύχτα. Η Πέπα αποκοιμήθηκε. Ω, τι ήταν αυτό που πέρασε από το παράθυρο? Και τι θόρυβος ήταν αυτός? Τζόρτζ, ακούγεται ένας χτύπος που έρχεται από τη στέγη. Είναι ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης έχει λίγα ακόμα δώρα να παραδώσει. Η Πέπα θέλει ένα γιογιό. Ο Τζόρτζ θέλει ένα τρένο. Γιατί κάνουν τις καμινάδες τόσο μικρές? Όχι, όχι. Ο Άγιος Βασίλης έχασε τη λίστα του. Γιατί οι καμινάδες είναι πάντα τόσο καπνισμένες? Βλέπω πως κάποιος μου άφησε μία πίτα και κάτι να πιω. Υπέροχη. Τζόρτζ, είναι ο Άγιος Βασίλης. Γεια σας. Και ποια είσαι εσύ? Είμαι η Πέπα. Και ποιος είναι αυτός ο πανέξυπνος μικρός κυρίος? Είναι απλώς ο Τζόρτζ. Χαίρο πολύ, Τζόρτζ. Αυτά τα δώρα είναι για εμάς τους δύο. Μπορεί και να είναι. Μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα? Πρέπει να περιμένετε μέχρι το πρωί. Άγιε Βασίλη, πώς ξέρεις τι δώρο να δώσεις στον καθένα? Μα έχω τη λίστα. Την οποία φαίνεται πως μάλλον έχασα. Και είχα μόνο λίγα ακόμα να παραδώσω. Στη Σούζη προβατίνα, τον Ντάνι σκυλάκι, τον Πέντρο πόνι. Πανεύκολο! Η Σούζη θέλει ένα πατίνι, ο Ντάνι ένα διαστημόπλιο, ο Πέντρο μια κιθάρα, η Έμιλ ένα ποντίκι παιχνίδι, η Ζωή μια ρακέτα με μπαλάκι, η Κάτι ένα σκηνάκι και η Ρεμπέκα μια τρομπέτα. Σε ευχαριστώ, Πέπα. Δεν έκανα τίποτα. Λοιπόν, πάω να παραδώσω και τα τελευταία δώρα. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξανανεύω σε αυτή τη στενή καμινάδα. Άγιε Βασίλη, γιατί δεν βγαίνεις από την πόρτα? Μα τα ξωτικά μου, τι καλή ιδέα, Πέπα. Αντίο λοιπόν, Πέπα και Τζόρτζ. Αντίο. Καλά Χριστούγεννα. Ξυπνήστε, Πέπα και Τζόρτζ. Είναι Χριστούγεννα! Μπαμπά, μαμά, είδαμε τον Άγιο Βασίλη και μας άφησε αυτά τα δώρα. Ο Τζόρτζ πήρε ένα τρενάκι. Τσαφτσουφ. Η Πέπα πήρε... ένα γιογιό! Τσαφτσουφ. Ήρθαν όλοι οι φίλοι της Πέπα. Καλά Χριστούγεννα, Πέπα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Πήρα ένα πατίνι! Κι εγώ ένα διαστημόπλιο! Μια μικρή κιθάρα! Ένα ποντίκι παιχνίδι! Μια ρακέτα με μπαλάκι! Ένα σκηνάκι! Μια τρομπέτα! Όλοι πήραν αυτό που ήθελαν! Ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ έξυπνος. Για την ακρίβεια, εγώ ήμουν που του είπα τι ήθελε ο καθένας μας. Μη λες ανοησίες, Πέπα. Είναι αλήθεια. Ο Τζόρτζ και εγώ είδαμε τον Άγιο Βασίλη. Ήρθαν και η γιαγιά και ο παππούς. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Κοιτάξτε, αποτυπώματα μπουμπότες. Και υπάρχουν κι άλλα τέτοια αποτυπώματα στη στέγη μας. Βλέπετε, είναι αλήθεια. Είδα τον Άγιο Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα, Πέπα.
Δεν με πιάνεις. Δεν με πιάνεις. Αυτά είναι τα καλύτερα Χριστούγεννα.